Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή ξεκινάει με ένα αφιέρωμα στους Seattle Supersonics, την καλύτερη ομάδα της Δύσης, τη νούμερο 1 στο φετινό πρωτάθλημα του NBA. Την τελευταία εβδομάδα οι Supersonics νίκησαν τους Trail Blazers 114-100, κάνοντας την έκτη συνεχόμενη νίκη τους. Ο playmaker της ομάδας, ο Gary Payton, τους Lakers, που είχαν νέο προπονητή τον Irving Magic Johnson. Οι Lakers έχασαν και ήταν η πρώτη ήττα με τον νέο προπονητή τους, αφού οι Sonics πήραν την νίκη με 95-92. Ο Sean Kemp πέτυχε 28 πόντους και πήρε 12 rebound. Ο Magic Johnson θα πει πως ήξερε πως ήθελα να αυτή την νίκη πολύ, όπως και εγώ άλλωστε, γιατί μόνο έτσι κάτι θα άλλαζε για την ομάδα μας. Το Seattle έκανε την 8η συνεχόμενη νίκη. Μια άλλη ομάδα που εντυπωσιάζει αυτή την περίοδο είναι οι San Antonio Spurs, που παίζουν στη Midwest Division και βρίσκονται στην πρώτη θέση της περιφέρειας. Η τελευταία τους νίκη έγινε με τους Dallas Mavericks, οι οποίοι τους δυσκόλεψαν για τους εναντίον των Mavericks. Outside to Robinson. He takes the three. Oh boy. He's got everything, my friend. Εναντίον των Cleveland Cavaliers, οι Spurs έκαναν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους, αφού κέρδισαν με 107-95 έχοντας τον Dave Robinson σε μεγάλη μέρα. Ο σουτέρ των Spurs, ο Dale Ellis, λέει πως άργησε η ομάδα να βρει τον καλό της ρυθμό. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Η ομάδα που αντιμετώπισαν οι Spurs στη συνέχεια ήταν οι Charlotte Hornets. Ο Robinson με την παρέα του νίκησαν και αυτή τη φορά, αφού στην τρίτη περίοδο με ένα 24 έλυσαν τις ελπίδες για νίκη των Hornets. Η πιο σκληρή ομάδα του πρωταθλήματος είναι οι New York Knicks, που συνεχίζουν την καλή τους πορεία. Την περασμένη εβδομάδα έπαιξαν και αυτοί με τους Charlotte Hornets και έκαναν την 14η συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Ένας από τους πολλούς ρολίστες της ομάδας, ο Anthony Mason, λέει πως ήμασταν πολύ καλοί σε άμυνα και επίθεση. Αυτό έκανε τη διαφορά. Ενώ ο προπονητής της ομάδας, ο Pat Riley, θα πει πως θέλαμε να φτάσουμε την Ατλάντα στην Ανατολή και δεν είναι άσχημο κίνητρο για μας να κυνηγάμε το Seattle. Αυτό που έχει σημασία για την ομάδα μου είναι μόνο οι νίκες. Εναντίον των Miami Heat, η καλή πορεία της ομάδας συνεχίστηκε με μια ακόμα νίκη. Θα δούμε τώρα ενδιαφέροντα σημεία της εβδομάδας που πέρασε. Και πρώτα απ' όλα ο Σακίλ Ονίλ, που θα είναι τελικά ο σέντερ στην ομάδα ονείρου νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που θα παίξει το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον Καναδά. Ο ίδιος θα πει πως είναι περήφανος για αυτή την τιμή και νιώθει όμορφα που με τον τρόπο αυτό δικαιώνει την οικογένειά του και τους συμπαίκτες του. Το καλοκαίρι θα πάω στον Καναδά για να παίξω ένα καλό μπάσκετ, λέει. Ο συμπαίκτης του Ονίλ στην Dream Team 2, ο Coleman, το New Jersey Nets, λέει πως με τον Ονίλ η ομάδα δυναμώνει και γίνεται πιο εύκολο για μας να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Ο 10ος της ομάδας ονείρου είναι ο Reggie Miller των Indiana Pacers. Ο ίδιος ο Miller θα πει πως είναι σπουδαίο αυτή, αισθάνεται όμορφα για αυτή την επιλογή για να εκπροσωπήσει τη χώρα μου σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Ο προπονητής του Reggie Miller στους Indiana Pacers, ο Larry Brown, δημιούργησε ένα δικό του θρύλο την εβδομάδα που πέρασε. Έγινε ο 10ος προπονητής που έφτασε τις 700 νίκες στην καριέρα του. Προπονητής του μήνα που μας πέρασε αναδείχθηκε ο Pat Riley των New York Knicks, αφού η ομάδα του το Μάρτιο έκανε 14 νίκες και καμία ήττα. Ο ίδιος θα πει πως το μόνο που θέλει είναι να κάνει συνεχώς νίκες η ομάδα του. Από την ημέρα που ο Riley ανέλαβε τους Knicks, τους οδηγεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε περισσότερες από 50 νίκες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Πέρυσι ο Riley είχε αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς. Ο Chris Webber, τον Golden State Warriors, ήταν ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης το μήνα Μάρτιο. Και τέλος, ο Shaquille O'Neal, με μέσο όρο 30 πόντους και 15 rebound, ήταν ο παίκτης του μήνα που μας πέρασε.
like a big pizza pie that morning. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Where is everybody? Να δούμε τώρα τους παίκτες που είχαν την καλύτερη απόδοση την εβδομάδα που μας πέρασε και να αρχίσουμε από τον Kevin Willis των Atlanta Hawks που πέτυχε 29 πόντους και πήρε 21 rebound εναντίον των Sacramento Kings. Οι Hawks νίκησαν με 106-102 και έφτασαν τις 50 νίκες στο πρωτάθλημα. Ο Ρότι Μίλλερ, τον Ινδιάνα Πέισερς, είχε σπουδαία απόδοση με τους Ορλάντο Μάτζικ και πέτυχε 38 πόντους, έχοντας 15 στις 15 από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ήταν ο παίκτης που έδωσε τη νίκη στους Πέισερς με σκορ 128-113. Miller's efforts boosted Indiana to a 128-113 victory. Miller, look at him work. Miller against Dennis Scott shoots the three. Ο Ken Norman, το Milwaukee Bucks, βοήθησε την ομάδα του στη νίκη επί των Blazers με σκορ 111-109, αφού πέτυχε 37 πόντους, που είναι ατομικό του ρεκόρ για τη φετινή περίοδο. Αμέσως μετά να περάσουμε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της εκπομπής μας για να δούμε απίθανες φάσεις από τα παιχνίδια του NBA. Check out this edition of NBA Encore. Now, let's get things underway with a hefty helping of sweet dishes. Να δούμε τον BJ Brown των New Jersey Nets. Τον Dino Ranza των Celtics. Τον Joe Dumars των Detroit Pistons. Και τον Penny Hardaway των Orlando Magic. Καλάθια μετά από υπέροχες πάσεις. Στη συνέχεια, καρφώματα. Πρώτος από όλους ποιος άλλος, ο Σον Κέμ των Supersonics. Ο Wember των Warriors. Σειρά του Σάλεϊ των Miami Heat. Ο Μπέικερ, ο Ρούκι των Milwaukee Bucks. Και ο Λάρι Τζόνσον των Charlotte Hornets. Καρφώματα χωρίς τόσο όμορφες φάσεις τώρα. Από τον Springwell των Warriors. Τον Campbell των Lakers. Τον Drexler των Blazers. Τον Williams, τον Fodor Williams των Clippers. Τον Antonio Davis των Pacers. Τον Sean Elliott των Pistons. Τον Wember των Warriors. Τον Άντερσον, τον Ορλάντο Μάτζικ και τον εντυπωσιακό Μάιενερ, τον Μαϊάμι Χιτ. Thank you.
Στο νούμερο 10. Δείτε το Scottie Pippen που κλέβει την μπάλα από τον Μπράντλεϊ των Φιλαδέλφια 76ers και με πολύ κόπο αλλά και τη βοήθεια του Κέρ θα βρει τον Ίγκλης που θα καρφώσει. Στο νούμερο 9, ένας αθλητής με τον αριθμό 9, ο Van Axel των Los Angeles Lakers που σχεδόν στο τέλος του αγώνα θα δώσει τη νίκη από τον Minnesota Timberwolves. He got a lot of English on it, and only the English forced the ball off of the rim as it was trying to fall out the front and back in. Great play. Στο νούμερο 8, η τύχη θα βοηθήσει πολύ τον Terry Mills στον Detroit Pistons που θα πετύχει το καλάθι σε βάρος του Miami Heat. Στο νούμερο 7, ένας υπέροχος εκδιασμός από τους Lakers με τον Smith να δίνει στον Divac, αυτό στο Lynch και το κάρφωμα στο καλάθι Milwaukee Bucks. Στο νούμερο 6, ο Chris Mullin των Golden State Warriors θα βρει με αυτό τον απίθανο τρόπο τον Wember που θα πετύχει το καλάθι σε βάρος των Timberwolves. Στο νούμερο 5, ο Gary Payton των Seattle Supersonics όχι μόνο θα κλέψει την μπάλα από τον Strickland, τον Blazers, αλλά θα δώσει και την τελική πάσα στον Gil που καρφώνει. Στο νούμερο 4, μια απίθανη προσπάθεια του Penny Hardaway των Orlando Magic εναντίον των New Jersey Nets στο τέλος του αγώνα. Big basket for Penny Hardaway. You will not see a better shake and bake move, maybe in our lives, on that one particular play in a crunch time situation. Στο νούμερο 3, ο Drexler των Blazers επιτυγχάνει ένα πολύ τυχερό καλάθι σε βάρος των Seattle Supersonics. He kept right on going, the whistle blew, Kendall Gill grabbed him, but Eddie Middleton says yes. Στο νούμερο 2, ο Chris Wember των Golden State Warriors θα κερδίσει τελικά την μπάλα, θα διασχίσει όλο το γήπεδο για να δώσει τελικά στον Gatling που καρφώνει στο καλάθι.